Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κύριος Νίκος Αναστασιάδης, παρακαλείται όπως υπογράψει την πράξη διορισμού της Υφυπουργού. Ομιλία Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Κυρίες και κύριοι, η σημερινή τελετή διαβεβαίωσης της πρώτης Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας, κυρίας Αναστασίας Ανθούση, αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό ρώσιμο της φιλόδοξης και τολμηρής μεταρρυθμιστικής προσπάθειας για αναβάθμιση των δομών και του τρόπου λειτουργίας των κοινωνικών υπηρεσιών του κράτους. Σε αυτό το πλαίσιο εμπίπτηκε η μετεξέλιξη των υπηρεσιών κοινωνικής ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας, θα διαγραφεί, και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με πολιτικό πλέον προϊστάμενο την Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας, οι αρμοδιότητες της οποίας μεταξύ άλλων προνοούν την εφαρμογή του σχεδίου αναδιάρθρωσης, με συγχωρείτε, των υπηρεσιών κοινωνικής ευημερίας, το οποίο καταρτίστηκε μετά από πολυσχηδή κοινωνική διάλογο και τη συμμετοχή τόσο της κοινωνίας των πολιτών, όσο και των ιδίων των λειτουργών και άλλων επαγγελματιών. Στο σημείο αυτό οφείλω να σημειώσω πως στο πλαίσιο του εξυγχρονισμού και αναβάθμισης των υπηρεσιών κοινωνικής ευημερίας προσλήφθηκαν πέραν των 150 λειτουργών σε όλες τις βαθμίδες κοινωνικών υπηρεσιών με στόχο να καλυφθούν τα κενά που προέκυψαν σαν αποτέλεσμα της μη πρόσληψης ουδενός κατά την περίοδο 8 με 13. Μία δεύτερα των αρμοδιοτήτων ή των προσπαθειών που πρέπει να καταβάλει είναι η διαμόρφωση κατάλληλου θεσμικού πλαισίου για την διασφάλιση συνθήκων κοινωνικής αλληλεγγύης, την παροχή κοινωνικής προστασίας και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, την πρόθεση της ισότητας και ευκαιριών για όλους τους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, την υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής διασφάλισης αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης για όλους όσους διαβιούν νόμιμα στην Κυπριακή Δημοκρατία, την επίβλεψη ομαλούς λειτουργίας τόσο του σπιτιού του παιδιού για την πρόληψη και προστασία του παιδιού από την σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση, όσο και του σπιτιού της γυναίκας για την προστασία των γυναικών από την βία. Ένα άλλο στοιχείο είναι η διασφάλιση παροχής ποιοτικών υπηρεσιών στις 11 κατοικίες αυτόνομης διαβίωσης ατόμων με αναπηρίες που δημιουργήθηκαν για πρώτη φορά επί των ημερών μας με στόχο την αποφυγή ιδρυματοποίησης και την αξιοπρεπή υποστηριζόμενη διαβίωση εντός της κοινότητας. Επιπλέον, σε μεταγενέστερο στάδιο και με την ολοκλήρωση της πλήρους αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών κοινωνικής ευημερίας, θα ενσωματωθεί στο Υφυπουργείο και η Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων. Κυρίες και κύριοι, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης ομιλίας μου στην τελετή διαβεβαίωσης των νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, είχα αναφερθεί ενδεικτικά σε μια σειρά μεταρρυθμίσεων και εθνικών στρατηγικών που αναδείκνυαν τις προτεραιότητες που είχαμε θέσει για διασφάλιση συνθήκων κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης. Θα αποφύγω να επαναλάβω εαυτόν, καθώς σε αντίθετη περίπτωση θα έπρεπε να αναφερθώ σε 45 και πλέον επιμέρους δράσεις. Μια ανάλογη απόπειρα, αντιλαμβάνεστε, θα απαιτούσε σημαντικό χρόνο, για τούτο και ευθύς μετά το πέρας της τελετής θα δοθεί στους δημοσιογράφους και προς τα μέσα μαζικής επικοινωνίας σχετικό συνοπτικό σημείωμα για αναλυτικότερη ενημέρωση αφενός των πολιτών, αλλά αφετέρου και να γίνει κτήμα στον καθένα το πόσο αποτελεσματική υπήρξε η πολιτική που χαράξαμε όσον αφορά την κοινωνική προστασία, την κοινωνική πρόνοια, τη μετατροπή γενικότερα του κράτους σε ένα κράτος που νοιάζεται για τους πολίτες του. Κυρίες και κύριοι, τα καταγεγραμμένα δείγματα από την εφαρμογή των πολιτικών και δράσεων που προανέφερα, είναι αποκαλυπτικά της ουσιαστικής βελτίωσης και εξυγχρονισμού των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες, με στόχο
την αποτελεσματική αντιμετώπιση συνθέτων κοινωνικών προβλημάτων. Είναι για τούτο, με βάση και την πλούσια δράση, που νιώθω την ανάγκη, με έμφαση, να τονίσω την καταλυτική συμβολή της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, της φίλης Ζέτας Εμιλιανίδου και των συνεργατών της, οι οποίοι εργαζόμενοι με συνέπεια και επαγγελματισμό πέτυχαν απόλυτα τους στόχους που είχαν τεθεί στο πρόγραμμα διακυβέρνησης. Φίλη κυρία Εμιλιανίδου, αγαπητή μου Ζέτα, νιώθω την ανάγκη και δημόσια να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες, αλλά και να σας συγχαρώ για το πολύ σήμαντο έργο που επιτελέσατε, ώστε σήμερα να μπορούμε να μιλούμε για ένα κράτος που πραγματικά γνιάζεται για τον πολίτη, επιδεικνύει ευαισθησία, επιλύει προβλήματα και παρέχει προστασία σε όσους το έχουν ανάγκη. Κυρίες και κύριοι, δυναμική συνέχεια στη μέχρι σήμερα επιτευχθήσα πρόοδο αναμένεται να δώσει η σύσταση και λειτουργία του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας. Στο πλαίσιο αυτό, η απόφαση του διορισμού της κυρίας Ανθούση ως πρώτης υφυπουργού λήφθηκε συνυπολογίζοντας πάντοτε ακαδημαϊκές σπουδές, επαγγελματισμό, εμπειρίες που απεκόμισε από την προηγούμενη πολύχρονη επαγγελματική της πορεία, όπως επίσης βεβαίως το ήθος, η εργατικότητα και το ακέραιο του χαρακτήρα της. Προσόντα τα οποία εξυπηρετούν τα μέγιστα την αποτελεσματική επιτέλεση της υψηλής αποστολής που της ανατίθεται. Αγαπητή μου κυρία Ανθούση, Αναστασία, ενεργώντας πάντοτε σε αγαστή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς που συνδράμουν την αποστολή σας, καθώς και σε πλήρη συνεργασία με την Υπουργό Εργασίας, αλλά και με τα κοινοβουλευτικά κόμματα και τους κοινωνικούς εταίρους, καλείστε να ενισχύσετε το μέχρι σήμερα παραχθέν έργο που άπτεται των τομέων του χαρτοφυλακίου που αναλαμβάνετε. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι προς τούτο θα εργαστείτε με πλήρη αφοσίωση, συνέπεια και αποφασιστικότητα. Στόχος πάντα η υλοποίηση των τεθέντων προγραμματικών δηλώσεων τόσο του προγράμματος διακυβέρνησης όσο όμως και του Εθνικού Σχεδίου Κύπρος το Αύριο, μέσω του οποίου προνοούνται επενδυτικές δράσεις πέραν των 50 εκατομμυρίων για την δημιουργία πολυδύναμων κέντρων για παιδιά, οικιστικών δομών για παιδιά, εφήβους με διαταραχές συμπεριφοράς, άτομα με αναπηρίες και άτομα που χρειάζονται μακροχρόνια φροντίδα. Πρόσθετα, είναι η ανάπτυξη κέντρων φροντίδας παιδιάς στους Δήμους και η κατασκευή 2 ειδικών σχολείων του Αποστόλου Λουκά και του Ερυθρού Σταυρού σχολείου που σκοπεύει στην αποκατάσταση παιδιών με ειδικές ανάγκες. Συγχαίροντας σας για τον διορισμό, εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο που αναλαμβάνετε και είμαι βέβαιος ότι μαζί, συλλογικά εργαζόμενοι, θα επιτύχουμε όσους των στόχων έχουμε θέσει μέχρι το τέλος της διακυβέρνησης. Ευχαριστώ. Αντιφώνηση από την Υφυπουργό Πρόνοιας παρά του Προέδρου. Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, η πρότασή σας να αναλάβω καθήκοντα ως η πρώτη Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας είναι άκρος τιμητική και συνάμα κουβαλά μαζί της την τεράστια ευθύνη της υλοποίησης μιας σειράς πολιτικών που εντάσσονται στην ευρύτερη στρατηγική της κυβέρνησης για τη δημιουργία ενός ισχυρού κράτους πρόνοιας. Η αναδιοργάνωση του Τμήματος Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και η μετεξέλιξή του σε Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας εμπίπτει στη μεγάλη και πολυδιάστατη προσπάθεια της πολιτείας να ενισχύσει τις υφιστάμενες πολιτικές για την ευημερία των πολιτών και τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής. Πολιτική που αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα της κυβέρνησης μέσω μιας σειράς μεταρρυθμίσεων και δράσεων με επίκεντρο τον άνθρωπο. Σε αυτό το πλαίσιο, θα περιοριστώ ενδεικτικά στην αναφορά ευληματικών κοινωνικών μεταρρυθμίσεων όπως το ΓΕΣΥ, που ως τεχνοκράτης είχα την τύχη να βρεθώ στην πρώτη γραμμή διεργασιών τα τελευταία 6 χρόνια για την υλοποίησή του, την εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, τη νέα στεγαστική πολιτική, τις μεταρρυθμίσεις στον τομέα της παιδείας, την αναθεώρηση του οικογενειακού δικαίου, αλλά και σωρία μεταρρυθμιστικών νομοσχεδίων
που εκκρεμούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και αφορούν μεταξύ άλλων τους τομείς της δικαιοσύνης, της καταπολέμησης της διαφθοράς, της δημόσιας υπηρεσίας και τοπικής αυτοδιοίκησης. Σήμερα, αναλαμβάνοντας το χαρτοφυλάκιο του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, αισθάνομαι ιδιαίτερο χρέος απέναντι σε εσάς, κύριε Πρόεδρε, όσο και απέναντι στους πολίτες. Αφού γκραζόμενοι τις αυξανόμενες πολυδιάστατες ανάγκες της κοινωνίας και των πολιτών, θα εργαστώ σκληρά για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας. Είμαι πλήρως συνειδητοποιημένη ότι είναι ένα δύσκολο εγχείρημα. Σας διαβεβαιώνω όμως ότι με πνεύμα συνεργασίας και καλής θέλησης, με όλες τις πολιτικές δυνάμεις και τους κοινωνικούς εταίρους, θα εργαστώ ώστε όλες οι πράξεις και ενέργειές μου να αντανακλούν στις πολιτικές που έχετε θέσει. Πηξίδα μου είναι η συνέχιση του τεράστιου έργου που έχει επιτελέσει όλα αυτά τα χρόνια και μέχρι σήμερα Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Πρόνοιας τοπίο, που στη βάση των οδηγιών σας προχώρησε με τη μεταρρύθμιση της δημιουργίας του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας. Όπως έχετε ήδη αναφέρει, έχουν γίνει πολλά στη βάση των εξαγγελιών σας, αλλά υπάρχει και αναγκαιότητα αντιμετώπισης και των νέων προκλήσεων που αναφύησαν ιδιαίτερα λόγω της πανδημίας. Σε αυτό το πλαίσιο, έχετε καθορίσει τους στόχους για τους επόμενους 20 μήνες, που είναι η ολοκλήρωση του κυβερνητικού προγράμματος όσον αφορά θέματα κοινωνικής πρόνοιας, αλλά και των επενδυτικών δράσεων που σχετίζονται με το Εθνικό Σχέδιο Κύπρος το Αύριο. Θα συνεχίσω τις προσπάθειες για τον περαιτέρω εξυγχρονισμό και ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών, τη δημιουργία περισσότερων δομών για αμεσότερη και αποτελεσματικότερη παρέμβαση και παροχή στήριξης από τις υπηρεσίες του κράτους, ώστε ο καθένας από εμάς να ζει με αξιοπρέπεια σε ένα κράτος πραγματικής κοινωνικής πρόνοιας. Καταληκτικά, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά για την εμπιστοσύνη σας, δίνοντας την υπόσχεση ότι θα προσπαθήσω να φανώ αντάξια των δικών σας προσδοκιών, αλλά και της κοινωνίας, και να συνδράμω στην ανάπτυξη και λειτουργία των υπηρεσιών του νεοσύστατου Υφυπουργείου με επίκεντρο τον άνθρωπο. Σε αυτή την προσπάθεια και σε πνεύμα συνένεσης, θα εργαστώ ώστε να επιτευχθούν συνέργειες και συνεργασίες με όλους τους εμπλεκομένους φορείς, τμήματα, υπηρεσίες, μη κυβερνητικές οργανώσεις και με όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Εξάλλου, κύριε Πρόεδρε, η ευημερία της κοινωνίας αφορά όλους και στο χέρι μας είναι να βρούμε τον τρόπο να το πετύχουμε. Σας ευχαριστώ.